Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Κις 89, Θοδωρής Σαρατόπουλος, στην παρέα μας ο Σωτήρης Σπύρης. Σωτήρη, γεια σου. Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή μου που ήρθα σήμερα εδώ πέρα. Να πούμε ότι δεν είχαμε γνωριστεί, έτσι δεν είναι, δεν είχαμε γνωριστεί, τώρα πρόσφατα γνωριστήκαμε. Σε ξέρω πολλά χρόνια εδώ όμως, ναι. Είσαι γνωστός. Δε, γνωστός, okay. ταπεινά γνωστός. Ας ταπεινά, ο Θοδωρής πάντα είναι ταπεινός. Αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ταπεινοί, όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος, ο οποίος καλώς ή κακώς έχει μια λίγο μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από τους υπόλοιπους. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως αυτό, απλά είναι η δουλειά μας, έτσι, για να το εξηγήσω. Άποψή μου, εμένα πάντα πρέπει να κρατάς, να είσαι ταπεινός σε ό,τι και να κάνεις, οτιδήποτε. Είτε είσαι έχεις αναγνωρισιμότητα, είτε είσαι οποιοσδήποτε ένας γύρος, πρέπει να είμαστε πάντα ταπεινοί, να είμαστε πάντα στη ζωή μας ταπεινοί. Λοιπόν, σήμερα ο λόγος που βρίσκεσαι στο στούντιο του KISS 89 είναι δύο οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι φέτος η ελληνική τηλεόραση ανακάλυψε πάλι τα reality shows. Αυτά τα shows νομίζω, Θοδωρή μου, δεν είναι φέτος. Είναι τελευταία χρόνια είναι η μόδα με τα reality. Φέτος όμως δεν είναι πολύ πιο έντονο, Σωτήρη? Πιστεύω, λόγω επειδή έχει κλειστεί μέσα και πολύ ο κόσμος, σου λέει ευκαιρία είναι να κάνουμε reality. Δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό τώρα γιατί δημιουργούν τόσο πολλά reality. Εμένα, άμα ρωτήσει την άποψή μου, θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και σε αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπουν όμως ότι τα νέα παιδιά δηλώνουν πάρα πολύ συμμετοχή. Έχει μεγάλο όγκο σε συμμετοχή. Και γι' αυτό ίσως σου λέει ότι το θέλουν, το αναζητάνε, βλέπουν τα νούμερα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εσύ συμμετείχες από αυτά τα reality, έτσι δεν είναι? Από σπόντα. Πώς ακριβώς έγινε, έτσι, να πάμε λίγο στην ιστορία. Η ιστορία είναι λιγάκι κωμική. Γιατί είχα πάει παρέα να κάνει casting ένα άλλο παιδί. Mm-hmm. Και απλά με είδανε και σου λέει: θέλεις? Και λέω: okay. Σε είδε παραγωγή δηλαδή. Με είδε υπεύθυνη εκεί πέρα που έκανε το casting και μου λέει: θα σε ενδιαφέρει, μου λέει να δώσει συμμετοχή. Και λέω: φρεσοχωρισμένος κιόλας εγώ, λέω: δεν πειράζει, προχώρα. Πάμε. Το άλλο παιδί? Δεν το πήρανε. Απίστευτο, Και μάλιστα την ώρα που έφτιαχνα το ερωτηματολόγιο, μου κάνει ένα παλικάρι εκεί πέρα, μου λέει: κοίτα, δεις, μου λέει, από σπόντα μπήκες, από σπόντα μπορεί να κερδίσεις κιόλας. Για να σε ρωτήσω κάτι, θα δούμε πώς κέρδισες και πώς έγινε όλο αυτό μετά. Γιατί το μισό ποσό το δόρισες και κάπου αλλού, θα μας πεις όλη την ιστορία. Το μοιράστηκες. Το άλλο παιδί τι έγινε, τι σου είπε μετά? Όχι τίποτα. Το άλλο παιδί ήταν ο αδερφός μου, τον είχαν επιλέξει. Αχα. Είχε δηλώσει με το χιό αδερφός μου και τον είχαν επιλέξει να πάει στο Nomads. Ναι. Ο Γιώρης, είχαμε το μαγαζί με τα λάστιχα, είχε και ένα καφέ τότε. Ναι. Σου λέει: άμα φύγω για τόσους μήνες, θα γυρίσω πίσω και να βρω μαυρίλα. Και του είπε όχι. Ναι. Και μετά από ένα-δύο μήνες, από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να του είπαν: θα σε ενδιαφέρει, ετοιμάζουμε ένα άλλο reality. Θα σε ενδιαφέρει να συμμετέχει. Τέλος πάντων, και πήγαμε για casting. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Οπότε αυτό το reality είναι το Game of Love που συμμετέχεις. Να θυμίσουμε σήμερα στους ακροατές. Εγώ βέβαια δεν καίγομαι, αλλά πάρα πολλοί κόσμος θα τα παρακολουθήσει. Έχουμε δύο τελικούς σήμερα στην τηλεόραση. Νομίζω στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, το Big Brother είναι ο τελικός, όπου εκεί... Ξέρεις, με βρες και εμένα ανημέρωτος αυτά, γιατί δεν βλέπω ούτε εγώ. Εκεί υπάρχει μια Άννα Μαρία, η οποία φαίνεται ότι θα πάρει τα 100.000. Okay. Και υπάρχει και το Bachelor, όπου ο Bachelor θα επιλέξει... Μια κοπέλα. Ποια κοπέλα θα παντρευτεί, αν θα την παντρευτεί, και όλα αυτά, τέλος πάντων, που γίνονται στα reality shows. Εσύ συμμετείχες στο Game of Love πριν από... Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε. Το καλοκαίρι κλείνει δύο χρόνια. Το οποίο γυρίστηκε, θα μας πεις πού γυρίστηκε αυτό? Στον Άφλιο. Κοντά στον Άφλιο. Έξω από τον Άφλιο ήταν. Σε ένα φοβερό ξενοδοχείο. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Η παραγωγή είχε επιλέξει ένα πανέμορφο ξενοδοχείο, όντως ο χώρος ήταν καταπληκτικός. Μείναν περίπου, από ό,τι θυμάμαι, κλεισμένοι 33 μέρες. Εσόκλειστοι, χωρίς τηλεόραση, χωρίς κινητό, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, πάμε, αν είναι έτοιμος ο Μανώλης, να δούμε λίγο την παρουσίαση τη δική σου σε αυτό το παιχνίδι, όταν ξεκίνησε δηλαδή τα πρώτα πλάνα από σένα σε αυτό το παιχνίδι, αν είναι έτοιμος ο Μανώλης. Είναι και περίεργο να βλέπεις τον εαυτό σου σε πλάνο. Την πρώτη φορά που ήταν πολύ περίεργο να ξέρεις. Ναι. Και να ακούω και τη φωνή μου ακόμα.
Ναι, τώρα εδώ παρουσιάζεται. Είναι το και καλά ποιος είμαι. Έτσι, έτσι. Θέλω να πω ότι έκανε κρύο, έτσι. Γιατί ξεκινήσαμε στα καπάκια από το Πάσχα. Α, και κάτι, δοκιμάσαι που κάνουμε κάτι aqua aerobic εκεί πέρα, εκεί να δεις κρίσταλο το νερό, Θοδωρή. Δεν σου λέω τίποτα. Ωραία, λοιπόν, να στο αφήσουμε τώρα αυτό και να συνεχίσουμε με την συνέντευξη. Θα δούμε και άλλα πλάνα αργότερα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εξάλλου έχουμε χρόνο. Ναι. Μείνατε 33 μέρες, χωρίς τηλεόραση. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Εξωτερική επικοινωνία, μηδέν. Γιατί το project του παιχνιδιού ήταν να κρίσουμε ταυτότητά μας όταν μπήκαμε μέσα. Σαν project του παιχνιδιού ήταν πολύ ωραίο. Αν μου λέγανε κάτι του τύπου Power of Love, που ήταν να βρω εγώ στον έρωτα τηλεοπτικά και τέτοια, δεν θα πήγαινα ποτέ σε κάτι τέτοιο. Ούτε ναι. Στον μπάτσο, ας πούμε, θα πήγαινα. Ναι. Δεν μου ταιριάζει. Αλλά όταν μου εξηγήσανε το παιχνίδι, το Game of Love, ότι είναι. Μπαίνεις μέσα, είτε με τη σχέση σου, είτε ελεύθερος, προσπαθείς να κρύψεις την ταυτότητά σου και παράλληλα να καλύψεις τον άλλον. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Άσχετα ότι μετά έγινε ένα ψιλοσούσουρο. Ναι, εσύ μπήκες ελεύθερος. Ελεύθερος, ναι. Μπήκες ελεύθερος. Και βγήκες ελεύθερος. Και παρέμεινα ελεύθερος. Και βγήκες ελεύθερος και με τα χρήματα. Ναι, ναι. Ωραία. Και παρέμεινες ελεύθερος. Πώς είναι η ατμόσφαιρα μέσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Δηλαδή, εγώ επειδή, όπως ξέρεις, έχω κάνει τηλεόραση. Ναι, το ξέρω. Και ξέρω ότι είναι το μονταρισμένο. Ναι, δηλαδή, ναι. Ας πούμε, εμείς τώρα αυτό που κάνουμε είναι ζωντανό. Ναι, είναι δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι, είναι δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να κόψεις, να ράψεις. Δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Έτσι, αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν ζωντανά έτσι. Από τη σελίδα του KISS89 στο Facebook. Ούτε μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, ούτε να πάμε μπροστά την εικόνα. Εκεί τι γίνεται, πήγαινε μπρος-πίσω η εικόνα. Σίγουρα κοβότσα. Μία ατάκα δική σου, η οποία άρεσε στην παραγωγή, ήθελε και δεύτερο και τρίτο γύρισμα. Όχι, όχι, δεν υπήρχε να το ξαναγυρίσεις. Δεν υπήρχε αυτό, όχι. Το μόνο που λέγανε, μαζευόμαστε πούμε, και λέγαμε, υπήρχαν κομμάτια καθόλου τη διάρκεια με το που ξυπνάγαμε, υπήρχαν να κάνουμε διάφορα πλάνα ή διάφορες δραστηριότητες ή ακόμα και τα ραντεβού. Η υποδοχή των ραντεβούν, όταν φεύγανε, ανακοίνωση των ραντεβούν κτλ. Υπήρχε μια ψηλό, ας το πούμε, εισαγωγικά κατεύθυνση, να σε κατευθύνουν. Ερχόταν και έλεγε, σήμερα ξέρω εγώ θέλω, είμαστε στην τραπεζαρία το πρωί που ξεκίναγε, έχουμε ξέρω εγώ θέλουμε 5 λεπτά, θέλω να σχολιάσουμε, ο σχολιασμός θα είναι, σε κατευθύναν δηλαδή η δουλειά σας, γιατί ξέρεις πολύ καλά, κατευθύνεται το πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση που θα αναπτύξουμε εμείς. Εμείς δεν το στείναμε. Απλά κατευθύνατε, ο δημοσιογράφος κατεύθυνε την έλεγε, ας πούμε. Γιατί ο Σωτήρης είπε, α, πήγαινε από εδώ πέρα, ρε Θοδωρή, γιατί το είπε αυτό. Θα σχολιάσουμε αυτό. Και γινόταν να αναπτύσσανε μετά, οι ίδιοι παίκτες αναπτύσσανε αυτό το θέμα. Άρα, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές και όσοι μας βλέπουν με εικόνα, ότι πρέπει να είσαι και λίγο ηθοποιός, έτσι δεν είναι? Ναι. Για μένα ηθοποιός. Καταρχάς, για μένα είναι πολύ σύνθετη λέξη. Πρέπει να προσέχεις τη συμπεριφορά σου όταν πας σε reality. Γιατί ό,τι γράφεται, ξεγράφεται, το ξέρεις πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί να εκτεθείς ανεπανόρθωτα. Οτιδήποτε που μπορείς να πεις, μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Άρα, πρέπει να προσποιηθείς λιγάκι. Ναι, προσποιήθηκα κι εγώ στο παιχνίδι, ναι, σε μερικά πράγματα. Άρα, θέλει και προσοχή. Γιατί, γιατί εσείς, όταν παίρνει η παραγωγή τα μοντάριστα. Επιλέγει αυτό που θέλει χωρίς. Δεν σας ρωτάει όμως. Όχι, εννοείται. Ούτε έχετε δικαίωμα βάσει του συμβολέου που έχετε υπογράψει. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει συμβόλαιο, γιατί πολλοί συμπαίκτες δεν το καταλάβαν αυτό. Ναι. Όταν έπρεπε να γίνουν κάποια γυρίσματα, εμείς είχαμε γυρίσματα από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2. Οποιαδήποτε μέσα σε αυτή την ώρα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να σε καλέσουν να κάνεις γύρισμα. Δεν μπορείς να πεις όχι. Υπήρχαν βέβαια διάφορα. Κάποιες στιγμές που υπήρχε ένταση. Έτσι, για να γίνω πιο σαφής τώρα. Ναι. Αν εσύ έχεις πει κάτι το οποίο μετά το έχεις μετανιώσει. Όχι, τέλος. Θα το πάρει παραγωγή και θα το χρησιμοποιήσει έτσι όπως θέλει αυτή να για το πει. Εννοείται για να πουλήσει. Μα να αυτό είναι το. Όταν γίνονται φασαρίες, η παραγωγή ψάχνει κάποιους τρόπους το οποίο θα κάνει νούμερα. Άραστε. Αυτό μπορεί να είναι η κόντρα που έχω εγώ με σένα. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές του ραδιοφώνου, γιατί έχουμε και ραδιοφώνο, δεν είναι μόνο εικόνα. Ότι καλεσμένος σήμερα στο στούντιο του KISS είναι ο Σωτήρης Σπύρης, επιχειρηματίας και πρώην νικητής reality show στο Game of Love. Μανώλη, πάμε λίγο να δούμε αυτά τα πλάνα όπου ο Σωτήρης πρωταγωνιστεί. Νομίζω το έχουμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Το βλέπουμε λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν τα πλάνα όπου είσαστε σε ένα. Μαζεμένοι, στο σαλόνι. Σε ένα σαλόνι.
Και εκεί εσύ κάτι λες. Προσπαθείς να πείσεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι, γενικά υπάρχουν σε όλα τα reality, για να καταλαβαίνει και οι ακροατές, σε όλα τα reality υπάρχουν κλίκες, γίνονται κλίκες. Είτε αυτό λέγεται νόμαζε, είτε λέγεται survival, είτε λέγεται το οτιδήποτε, δημιουργούνται κλίκες. Mm-hmm. Δηλαδή κλίκες. Μαζεύονται κάποιοι και στο τέλος προσπαθούν να πετάξουν παίχτες, ας το πούμε έτσι. Και βέβαια οι κλίκες δημιουργούνται με βάση συμπάθειες, με ποιο ταιριάζει ο ένας με τον άλλον. Έτσι ξεκινάνε οι κλίκες. Uh-huh. Δεν είναι ξαφνικά πάμε και προχωράμε. Uh-huh. Όχι, με κάποιους ταιριάζει, με κάποιους δεν ταιριάζει. Ναι. Εσύ ήσουν τότε φίλος. Κόλλησα με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη, ο οποίος κατηγορήθηκε πρόσφατα. Δεν έχει βγει κάποια απόφαση δικαστική, να το πούμε αυτό. Πιστεύω, επειδή το ξέρω τον Γιάννη, πιστεύω ότι σίγουρα κάποια παρεξήγηση έχει γίνει, γιατί είναι και ο ξαδερφός του Κώστα, που είναι το δεξί του χέρι. Επειδή έχω κάνει πολύ παρέα με τον Γιάννη, έχω βρεθεί να κάνω μαζί χρηματοπιστωλή με τον Γιάννη και με τον ξαδερφό τον Κώστα. Δηλαδή, όντως οι φακέλοι, τα χρήματα, 100.000. Όχι, να την πούμε λίγο την ιστορία, γιατί ίσως να μην γνωρίζουν οι ακροατές, ότι κατηγορήθηκε ο γιος του δημάρχου του κυρίου Λεβεντάκη και που είναι και εφοπλιστής παράλληλα, κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό σε μια μάντρα αυτοκινήτων. Αυτό έγινε είδηση παντού και στα δελτία ειδήσεων αλλά και στα όλα τα site. Προφανώς γιατί ο παίχτης αυτός ήταν παίχτης reality, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Ναι, εννοείται. Δεν θα γινόταν. Αν ήταν κάποιο άγνωστο, δεν ασχολιόταν κανένα. Όχι, όχι. Επειδή είχε γίνει και ένα περιστατικό πέρυσι στην Τρούμπα με σώματα ασφαλείας. Γι' αυτό ίσως το δώσαμε τόσο μεγάλη επέκταση. Ναι, εσύ λοιπόν με το συγκεκριμένο παλικάρι ήσασταν κολλητοί μας στο reality. Είμαστε φίλοι, ναι, και έξω. Και έξω, ναι, και μετά που βγήκατε έξω. Ναι. Υπήρχε και λόγω ότι είσαστε και εντοπιότητας από τη Μεσσηνία. Ναι, είμαστε από εδώ, Μεσσήνη. Ναι. Κατηγορείται λοιπόν για ξυλοδαρμό μαζί με κάποιον άλλον που ήταν σήμερα. Σίγουρα κάποια παρεξήγηση έχει γίνει, γιατί σου λέω και πάλι και τα χρήματα που βρεθήκαν, αυτό το μεγάλο το χρηματικό ποσό, είναι σίγουρα έχουν πάει τράπεζα, έχουν βγάλει χρήματα. Γιατί κάθε, νομίζω ότι κάθε αρχές του μήνα πηγαίναμε τράπεζα, γιατί είχα πάει κανένα 2-3 φορές μαζί με τον Γιάννη. Βγάζει λεφτά. Ο Κώστας είναι το δεξί του χέρι που είναι ο ξαδερφός, που είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος στο άλλο το παιδί. Πήγαν να βγάλουν χρήματα. Και τα πληρώσανε τα λεφτά στα πληρώματα σε φακέλους. Και έγραφε ο καπετάνιος, ξέρω εγώ, όχι ποσά. Είπες ότι συμμετείχες και εσύ σε μια τέτοια αποστολή. Δύο φορές είχα μαζί του. Γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται ο Γιάννης. Όταν πηγαίνει για τέτοια ποσά, χρειάζεται άτομα μαζί του, γιατί εντάξει, είναι και περίεργα. Η Αθήνα είναι περίεργη πόλη. Ναι. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Δηλαδή, με έβαζε εμένα στο ότι κάτσε οδηγός, ερχόμαστε εγώ με τον Κωστάκη και φύγαμε και πηγαίναμε σφαίρα σπίτι. Σφαίρα. Σφαίρα. Μάλιστα, λοιπόν. Άρα υπήρχε αλληλοϋποστηριζόσαστε μέσα στο παιχνίδι μαζί. Ναι, είμαστε μαζί. Δεν ταιριάζαμε με κάποιον άλλον, μόνο με τον Γιάννη. Ναι, και είδα ότι στο τέλος που πήρες τα χρήματα εσύ, που βγήκες νικητής, ότι ο συγκεκριμένος χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, ευτυχία τεράστια. Ναι. Όχι, χάρηκε, εννοείται χάρηκε. Ναι. Και ήταν δίπλα μου από την αρχή από το παιχνίδι, με συμβούλευε, δεν το συζητάμε. Και αν έφτασα δηλαδή στο τελικό, μαζί με τον Γιάννη και πήγαμε μαζί. Και βάσει του χαρακτήρα μου φυσικά. Δημιουργηθήκανε στο Game of Love, σε αυτό το reality, πραγματικοί έρωτες? Όχι, ο μοναδικός έρωτας που δημιουργήθηκε, ας το πούμε, ήταν του Γιάννη με τη Νάνη. Δεν δημιουργήθηκε κάποιος άλλος έρωτας. Είχε μπει... Με άλλη κοπέλα είχε πει ο Γιάννης και με άλλη έφυγε. Έφυγε. Τελικά την ερωτεύτηκε την άλλη που έφυγε. Ναι. Ναι. Δεν είναι φυσικά μαζί. Τι κέρδος είχαν οι παίκτες, εκτός από εσύ που πήρες τα χρήματα, που ήσουν ο νικητής, τι άλλο κέρδος μπορεί να έχει ένας παίκτης, τι μπορεί να κερδίσει από ένα ρεαλ? Εννοείται. Ναι. Όταν υπογράφεις συμβόλαιο, υπάρχει, από τη στιγμή που εκτίθεσαι στην τηλεόραση, υπάρχει ημερήσια αποζημίωση. Δεν θυμάμαι το ποσό ποιο είναι, μπορεί να είναι 30-31 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο είναι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Δηλαδή, όσες μέρες πληρώνεις κάθε μέρα. Γι' αυτό πολλές φορές ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους άλλους συμπαίκτες μου, για το λόγο ότι ξέρεις κάτι. Συγκεκριμένα θυμάμαι το Aqua Aerobic. Ήταν να κάνουμε ένα γύρισμα Aqua Aerobic. Τώρα, Απρίλη μήνα, να μπεις μέσα σε πισίνα ανοιχτή, τεράστια, είναι κρίσταλο το νερό, έτσι δεν το συζητάμε. Το γύρισμα όμως πρέπει να γίνει. Έχεις υπογράψει ότι δουλεύεις, είναι δουλειά. Δεν είσαι εκεί πέρα, σου έχουν αυτερό και στο φυσάνε. Άρα περίπου ένα καλό μεροκάματο. Εννοείται, ένα καλό μεροκάματο, εννοείται. Σου λέω στις μέρες, εγώ σε εκμεταλλεύομαι, θα πληρώνεις κανονικά και πρέπει να γίνουν αυτά τα κυρίσματα. Ναι, άρα πήρες γύρω στα 1000 ευρώ μόνο. Ναι, κάπου εκεί, μόνο από τις μέρες που έκατσα συνολικά. Το συμβόλαιο που... Όσες μέρες έκατσαν, κάποιοι που αποχώρησαν πήραν λιγότερα λεφτά, έτσι, με βάση τις μέρες που είσαι. Εκτός λοιπόν από τα χρήματα αυτά, τα 1000 ευρώ που πήραν οι περισσότεροι εκτός από σένα και μια κοπελιά. Τι άλλο
μεγάλο κέρδος μπορεί να έχει βγαίνοντας κάποιος από ένα reality show. Βγαίνοντας, πρέπει να. Επειδή το ξέρεις το χώρο ότι είναι λίγο περίεργος, ναι, ναι, και είναι πολλοί που κυνηγάνε. Εγώ ναι, το μόνο λάθος που έκανα ήταν δεν πήγα από την αρχή σε πρακτορείο να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Εντάξει, το ζήσαμε με τον Γιάννη. Κάναμε, δηλαδή, κάναμε διακοπές μας, θα το πούμε έτσι, με το που βγήκαμε. Ναι. Πρέπει να πας σε πρακτορείο, να ασχοληθείς. Εμένα τότε σε πρακτορείο, όταν πήγα πρόσφατα, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο πήγα σε πρακτορείο εγώ. Ένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Ένα χρόνο. Μοντέλων. Πήγα για διάφορα διαφημιστικά να κάνω, ναι, και μου ακόμα μηνύματα να πάρω διαφημιστικά. Μου λέει, έχεις σκεφτεί, μου λέει, ασχοληθείς με την υποκριτική. Ναι. Μου λέει, το έχεις το κομμάτι, μου λέει, βλέπω ότι έχεις την άνεση, γιατί δεν πας. Δεν είχα χρόνο στην Αθήνα να το κάνω αυτό το πράγμα, ναι, δυστυχώς. Όπως ο Αγγελόπλος, για παράδειγμα. Ναι. Του Survivor. Ναι. Οποίος... Με είχαν παρομοιάσει σαν το λαϊκό παιδί και εγώ της τηλεόρασης, κάπως έτσι. Γιατί είμαι και εγώ χαμηλός. Μάλιστα. Όσο για τα κορίτσια, βλέπω κάποια από αυτά ότι έχουν φτάσει πολύ ψηλά στο Instagram και παίρνουν χρήματα από το Instagram. Συνήθως τα παιδιά. Η Νάνση Νανσούλα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τη λέει. Μια πανέμορφη κοπέλα. Μια ψηλή Θεσσαλονικιά. Ναι, αυτή έχει φτάσει σε. Κάποιοι είναι το θέμα διαχείριση, το ξέρεις. Όταν βγαίνει από ένα reality, πώς θα το διαχειριστεί και πώς θα το. Κάποια παιδιά, όταν θέλουν να μπουν, γι' αυτό υπάρχει τόσο έξαρση για συμμετοχή σε reality, να βγουν γενικά στη τηλεόραση, είναι ο λόγος ότι αποφάσισε αναγνωρισιμότητα. Και προσπαθείς να κάνεις, να ανεβάσεις Instagram, να κάνεις followers κτλ. Για να αρχίσεις να πληρώνεσαι. Είναι η εύκολη λύση, ας το πούμε έτσι. Να αποζημιωθείς, να αποζημιωθείς από αυτό που βίωσες μέσα στο reality. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο εμένα μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση. Είναι αυτό της Τούνη, η οποία ήταν τρίτη τη χρονιά που μας πέρασε, στα χτυπήματα στο Google για να ψάξουν να τη βρουν. Να τη βρουν ποια είναι. Ποια είναι, απίστευτο. Βέβαια αυτή κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο... Τι βίντεο. Ένα βίντεο που διέρευσε από τον πρώην σύντροφό της. Α, μπράβο, ναι, ναι. Σεξουαλικού περιεχομένου. Κατάλαβα, εντάξει. Κακός. Και πιθανόν ψάχνανε και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Αλλά είναι τρίτη. Δηλαδή έχει περάσει ηγέτες κρατών. Έχει περάσει... Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Τι βίωσα εγώ. Δεν μου το είχαν πει. Αν το είχα κλειστό το Instagram πριν μπω μέσα, και τα κλείνουμε όλα. Αν το είχα κλειστό, το είχα δημόσιο. Το οποίο βέβαια όταν βγήκα, βλέπω πόσοι μπήκαν μέσα στο πρόφιλ μου, πόσοι το ψάξανε και πόσοι. Λοιπόν, το νούμερο ήταν κοντά 200.000. Άρα δεν γίνανε όλοι, δεν με ακολουθήσαν όλοι, γιατί το είχα ανοιχτό. Αν το είχα κλειστό όμως, σίγουρα οι μισοί θα με ακολουθούσαν αυτή τη στιγμή. Άρα εδώ πάμε και στην τεράστια δύναμη. Γιατί ήταν και 3,5 μήνες. Τεράστια δύναμη που δεν έχει μόνο το reality σαν reality, αλλά και τηλεόραση. Και τηλεόραση, ναι. Γιατί μπορεί να ακούσει ότι έχει τηλεθέαση, ξέρω εγώ, 5%, 10%. Το 10% σημαίνει για 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι νούμερο. Εγώ το κατάλαβα, το βίωσα όταν βγήκα από το reality. Είδα πώς κάνανε, σκουντιώτησαν εκείνο, ότι περνάω. Έχεις αναγνωρισιμότητα, αποκτάς αναγνωρισιμότητα. Αποκτάς αναγνωρισιμότητα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια εδώ έχει τεθεί και ένα άλλο ζήτημα, ότι οι παίχτες reality μπορεί να αποκτούν αναγνωρισιμότητα για ένα διάστημα βγαίνοντας από το παιχνίδι, αλλά μετά σιγά σιγά τη χάνουν και τους ξεχνάει και ο κόσμος. Σωστό. Και τα κανάλια και αυτοί που τους χρησιμοποίησαν όπως τους χρησιμοποίησαν. Είναι περίεργος, σου είπα και πάλι, είναι περίεργος ο χώρος. Θα ξαναπήγαινες. Ναι, επιλεκτικά ναι, θα ξαναπήγαινα. Ναι, εννοείται. Μα μου κάνανε τώρα πρόσφατα μια πρόταση να πάω σε ένα καινούριο reality που νομίζω στον Α μίλησα και τηλεφωνικά το τι είναι αυτό. Είναι, ετοιμάζω ένα reality με ζευγάρια. Το οποίο είναι ζευγάρια και υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες ζευγαριών. Και λέω, εντάξει, ο κ. θα ρωτήσω την κοπέλα μου, τη Ζιζέλ. Έχω ένα μικρό σκυλάκι και λέω, θα ρωτήσω την κοπέλα μου, λέω, και θα σας απαντήσω. Ναι, αυτό νομίζω πάει πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι και στο Netflix. Πιστεύω θα πάει καλά. Είναι και στο Netflix. Πιστεύω θα πάει και καλά. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Πιστεύω θα πάει καλά, μα πάνε πραγματικά ζευγάρια. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα του. Ούτε εγώ το όνομα δεν θυμάμαι καθόλου, δεν το ρώτησα. Reality. Θα ξαναπήγαινες λοιπόν. Ναι, δεν έχω. Δηλαδή, άμα μου προτείνει ο Αντένα να πάω στο όνομα, θα πάω. Σε ένα Big Brother θα πήγαινες που θα ήσουν υποχρεωμένος να μείνεις σε ένα σπίτι για 3 μήνες. Δεν έχω θέμα καταρχάς. Με ρώταγε και ο Χάρης Χριστόπουλος. Μου λέει, Στήρι, έχεις πρόβλημα, μου λέει, με την κλεισούρα. Εγώ τα παιδιά τα άλλα τα βλέπω ότι είχαν θέμα με την κλεισούρα. Έχω πάει έβγανε σαν 6,5 μήνες. Άρα δεν μου λέει τίποτα να με έχουν σαν ξενοδοχείο. Ναι, δεν μου λέει απολύτως τίποτα και να μου τα προσφέρουν ο όλα. Ο Χάρης Χριστόπουλος παρουσίασε τον Game of Love. Παρουσιαστής. Νομίζω συμπαθέστατος, έτσι δεν πολύ είναι. Πολύ καλός άνθρωπος, εμφυής, ετοιμόλογος. Πιστεύω δεν θα ταιριαζε σε κάποιον άλλο αυτό.
να αναπροσιάσει το παιχνίδι. Ήταν ο καταλληλότερος. Απλά ήταν ίσως και κάποια πράγματα που μπορεί να είπε ο Χάρης που παραμενευτήκανε, γιατί δυστυχώς δεν το στήριξε το ίδιο το κανάλι το παιχνίδι. Ήταν το Δέλτα Σίγμα χωρισμένο στη μέση. Λένε ότι όταν είστε μέσα σε ένα reality, όπως ήσουν και εσύ, γίνεστε φίλοι, έτσι δεν είναι, μεταξύ σας. Ναι. Δεν έχετε, ναι. Δεν έχετε, είστε αποκομμένοι. Αποκομμένη από κοινωνία την οικογένεια. Μια μικρή κοινωνία. Σωστά. Μετά τι γίνεται, παραμένετε φίλοι ή χάνεστε? Με κάποιους, βασικά δεν ταιριάζει με όλους. Με κάποιους λες ένα τυπικό γεια και τελειώνει το πανηγύρι. Δυστυχώς με το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα παιδιά που ήταν συμπαίκτες μου δεν έχω καμιά επαφή, δεν μιλάω. Mm-hmm. Γιατί δεν έχω κάτι να ανταλλάξω. Ναι. Ας το πούμε. Εσύ, επειδή το γνωρίζω προσωπικά αυτό, από τους ανθρώπους που δεν πήγες για τα χρήματα, πήγες για την εμπειρία. Πήγα για την εμπειρία, πήγα να το ζήσω. Συνάντησες παίχτες οι οποίοι παθολογικά ήθελαν τα χρήματα? Πιστεύω πως ναι. Υπήρχαν. Ναι. Αν και οι περισσότεροι πήγανε περισσότερο για την αναγνωρισιμότητα. Να καθίσουν όσο γίνεται περισσότερο, γιατί καλός. 3,5 μήνες σχεδόν παίζονταν το παιχνίδι στην τηλεόραση. Τηλεοπτικά ήταν 3,5 μήνες. Εμείς μπορούμε να τελειώσουμε το παιχνίδι σε 33 μέρες, αλλά τηλεοπτικά ήταν 3,5 μήνες. Τρεις μήνες πόσο? Όλο το καλοκαίρι. Για τα γυρίσματα. Ναι, για τα γυρίσματα. Και τηλεοπτικά τόσο, ναι, τόσο. Απλά παραμείνατε εσείς λίγο πάνω από ένα μήνα εσόκληση. Εμείς 33 μέρες εσόκληση, τελειώσαμε το παιχνίδι, έγινε ο τελικός, ξέραμε ποιος ήταν. Δεν μιλάμε φυσικά γιατί υπάρχουν ποινικά ρήτρα, δεν μιλάς το ποιος είναι καθόλου. Και περιμένεις να παιχτεί ο τελικός στη τηλεόραση. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον τελικό, έχουμε πλάνα εμείς από τον τελικό, τα οποία τα παρακολουθούμε τώρα, όπου εδώ είσαι εσύ. Και να μίλησε μας και λίγο για την κοπέλα που μοιραστήκατε το ποσό. Η Μαρίνα ήταν για αυτή τελικό, ας το πούμε τελικό πήγαιναμε 4 άτομα. Μάλλον ημιτελικό, 4 άτομα. Μετά μπαίναν όλοι οι παίχτες μέσα ξανά, και αυτοί που είχαν αποχωρήσει και αυτοί που είχαν παραμείνει, και ψηφίζανε ποιους παίχτες θέλουν, ποιους δύο παίχτες από αυτούς τους τέσσερις θέλουν να προχωρήσουν στο τελικό. Και εκεί είναι το ωραίο, είναι ένα δίλημα. Εγώ, επειδή τότε κάνουμε και καλά την καμπάνια μας, την προεκλογική μας καμπάνια στους υπόλοιπους παίχτες, για να μας ψηφίσουν για να πάμε στο τελικό. Τότε η Μαρίνα είχε δηλώσει ότι εγώ τα λεφτά θα τα μοιραστώ και θα τα δώσω στους γιατρούς χωρίς σύνορα, από ό,τι θυμάμαι, και στο χαμόγελο του παιδιού. Στο χαμόγελο του παιδιού. Στο ναι. Χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, εγώ τώρα πόσο σκέφτηκα στο Σωτήρης. Στο τέλος πήγα τελικό. Πήγα από τους 17 παίχτες, πήγαμε 14 ψήφους στο τελικό. Ο μοναδικός που πήγα με τους περισσότερους, με ψηφίσαν περισσότεροι οι συμπαίχτες μου. Και έρχεται τώρα το δίλημα και λέει, αν θέλεις να τα μοιραστείς, τι γινότανε? Αν δηλώναμε και οι δύο παίχτες ότι τα θέλουμε τα λεφτά, αυτόματα δεν τα έπαιρνε κανένας μας τα λεφτά και τα μοιραζόταν το έπαθλο τα 30 χιλιάρικα οι υπόλοιποι συμπαίχτες μας. Μάλιστα. Αν έλεγε ένας από τους δύο ότι εγώ θέλω τα λεφτά, ο άλλος έλεγε δεν θέλω τα λεφτά, τα έπαιρνε αυτόματα αυτός που είπε ότι θέλω τα λεφτά, θα τα έπαιρνε τα 30 χιλιάρικα. Αν λέγαμε ότι και οι δύο θέλουν να τα μοιραστούμε, θα τα μοιραζόμασταν, όπως έγινε. Εγώ το ήξερα από πριν, λόγω επειδή είχε δηλώσει το σκεπτικό μου, και δεν θα έβγαινα και λάθος, ότι εφόσον έχει δηλώσει ότι θα τα μοιραστεί τα χρήματα, το έπαθρο, θα τα μοιραστεί άμα κερδίσει, ρε παιδί μου, θα τα μοιραστεί στο χαμόγελο του παιδιού και στους γιατρούς χωρίς σύνορα, λέω αυτή στάνταρ θα δηλώσει ότι να τα μοιραστεί μαζί μου τα υπόλοιπα λεφτά. Και λέω τώρα, αν πω ότι τα θέλω τα λεφτά και τα πάρω όλα τα λεφτά, θα φανεί πολύ εγωιστικό. Σκεφτόμουν πολύ τον κόσμο, γιατί είχα φτιάξει μια πολύ ωραία εικόνα και λέω δεν πειράζει. Γιατί τα είχα πια από χτες, λέω τα λεφτά. Ας πάρω τα μισά εγώ, ας τα πάρει τα άλλα μισά η Μαρίνα. Και τελειώνει το πανηγύρι. Ενώ μπορούσα να τα πάρω και τα 30. Πραγματικά μπορούσα να τα Μάλιστα. πάρω. Ωραία. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείς να μας το πεις βέβαια, γιατί μπορεί να μην μπορείς, κάτι το οποίο σε συντάραξε κατά την παραμονή σου μέσα στο reality και θα το θυμάσαι, κάποιο επεισόδιο που έγινε, κάτι το οποίο δεν περίμενες ότι μπορεί να συμβεί εκεί και το οποίο μένει στη μνήμη σου πολύ δυνατά. Όχι, ευτυχώς ήμασταν όσο γίνεται. Υπήρχαν κάποιες εκρήξεις, κάποιες προστριβές μεταξύ του Γιάννη με ενός άλλου συμπαίχτη μου. Ο Γιάννης, ο γνωστός Γιάννης. Ο γνωστός Γιάννης. Όταν λέω για τον Γιάννη, μιλάω πάντα για τον κολλητό Γιάννη. Ναι, ναι. Βέβαια, που υπήρχαν κάποια πράγματα που έλεγε αυτά οι κλίκες που λέμε, ρε παιδί μου. Και δημιουργήθηκε. Είναι και λιγάκι οξύτερος ο Γιάννης και δημιουργήθηκαν όλα αυτά. Μα στα reality πάντα υπάρχουν. Εννοείται πάντα και εμείς ήμασταν και πιστεύω σε καλό επίπεδο. Ναι. Έτσι πιστεύω. Πάντα υπάρχουν κλίκες. Ωραία, να φύγουμε λοιπόν από το reality. Πάμε, είπαμε σήμερα έχουμε τους δύο τελικούς του Big Brother το βράδυ.
και του Bachelor στον Sky και στον Alpha αντίστοιχα, και να πάμε στη ζωή σου μετά το reality. Ναι. Πώς εξελίχθηκε, τι κάνει σήμερα, δημιουργήσει ένα ωραίο χώρο εδώ κοντά στον Γκις, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Μίλησε μας λίγο για σας. Κάνεις bodybuilding, γυμνάζεσαι. Αυτό είναι κάτι χρόνια τώρα. Κάνεις sport, extreme sport, κάνεις πολλά. Δεν είναι μόνο... κάνω αρκετά πράγματα, μου αρέσει να μην είμαι στάσιμος. Ας ξεκινήσω τώρα, από που μου έριξες πολλές ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε από την επιχείρησή σου, την επιχείρηση. Λοιπόν, πήρα το καλοκαίρι, καταρχάς ήμουν κοντά 1,5 χρόνο στην Αθήνα. Έκανα μια κίνηση personal, ασχολήθηκα με personal κτλ. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία σε κουράζει. Εμένα, ας πούμε, με κούρασε. Ναι. Και γι' αυτό ξαναγύρισα πάλι Καλαμάτα, για το λόγο ότι θέλω και λίγο ποιότητα ζωής. Είμαι λιγάκι, είμαι 22 χρονών. Εντάξει, 22 χρονών. Καλά, αν με ρωτήσεις πώς αισθάνομαι, θα σου πω και 15. Τέλος πάντων. Είμαι γύρω στα 30 εκεί, οπότε κοντά είμαστε, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω το ποδήλατό μου, τη μηχανή μου, μου είχαν λείψει πράγματα απλά. Τέλος πάντων, και το καλοκαίρι έκανα ένα deal, πήρα το σταθμό εδώ πέρα στην Καλαμάτα. Θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πόλης μας, γιατί δεν είναι απλά ένα διατηρητέο, είναι μνημείο το σταθμός, έχει χαρακτηριστεί μνημείο, και ήθελα να του δώσω, γιατί ένα κατέβαια στο διαμάντι για μένα, ήθελα να του δώσω το στίγμα το δικό μου, να το κάνω ένα ωραίο κήπο, αυτό προσπαθώ. Και δηλαδή, αυτό έχεις κάνει. Αυτό έχω κάνει, είναι ναι. Το Legenda. Το Legenda All Station. Legenda All Station είναι στην πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού, εκεί που ήταν παλιά το ΟΣΕ. Ο σιδηροδρομικός σταθμός, ένας νέος χώρος ο οποίος έχει επενδύσει. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλες σου τις αποταμιεύσεις εκεί. Τα πάντα και πολύ παραπάνω. Και πολύ παραπάνω. Ναι, πολύ παραπάνω. Δυστυχώς όμως ο κορονοϊός δεν σ' άφησε να δουλέψεις. Ούτε 15 μέρες δεν πρόλαβα. Δυστυχώς. Το ζήσαμε μαζί αυτό, γιατί είμαστε γείτονες. Δυστυχώς. Αλλά το ίδιο συμβαίνει με όλους. Δυστυχώς όλοι οι επαγγελματίες έχουμε βιώσει το ίδιο πράγμα. Εγώ ένα λόγο παραπάνω, γιατί είμαι καινούριος, δεν πρόλαβα να ανοίξω, να το χαρώ το μαγαζί μου, να το δω. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με τα. Πας και κάποια στιγμή τελειώσουν αυτά τα νέα μέτρα. Το οποίο να πούμε ότι έχει και κουζίνα και σεφ και φαγητό, έχει, τα πάντα. Ξεκινάς το πρωί με το πρωινό σου, τον καφέ σου, το φαγητό σου μετά, γιατί έχω και κουζίνα, και μετά το ποτό σου. Και την άνοιξη ετοιμάζω και άλλο χώρο που θα γίνει, κοκτέιλ, φάση, για καλοκαίρι, για το ποτό και τέτοια. Ναι, πάλι το στοιχείο μου είναι το λουλούδι, δεν το συζητάμε, αυτό δεν φεύγει ποτέ, το λουλούδι. Αυτά. Ωραία. Κατάλαβα πως ο ελεύθερος χρόνος σου τι κάνεις, πώς περνάς. Τώρα δεν έχει τίποτα. Τον ελεύθερο χρόνο θα κάνω λίγο ποδήλατο, θα κάνω λίγο γυμναστική στο σπίτι, στο μαγαζί είμαι περισσότερο. Αυτά. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε, δυστυχώς. Ναι. Πώς πιστεύεις ότι ο κορονοϊός, η πανδημία, μας έχει επηρεάσει και ψυχολογικά? Όχι μόνο, πάρα πολύ. Και πιστεύω δυστυχώς την έχει πληρώσει σε μεγάλο βαθμό η εστίαση, πάρα πολύ. Και για να, επειδή τώρα τοποθετηθήκαμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που πονάει. Όταν ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα, που είπανε τώρα για τη Λιανική να ανοίξει τα μαγαζιά με αυτά τα click away και για μένα έπρεπε οι επαγγελματίες να μην ανοίξουν καθόλου. Να κάνουν ένα είδος διαμαρτυρίας, να βγουν έξω στους δρόμους και να πούνε όχι. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, πώς προσπαθεί ίσως η κυβέρνηση να έχει και τους επαγγελματίες μαζί της και απέναντί της. Είναι ένα μπέρδεμα, γιατί είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, νομίζω, Σωτήρη, ότι το σωστό που πρέπει να κάνουμε εμείς όλοι σαν πολίτες είναι να ακούμε τους επιστήμονες και τους λοιμοξιολόγους. Δεν το συζητάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι στις πολύ χαμηλές θέσεις σε ό,τι αφορά την οικονομική βοήθεια προς τον πολίτη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο. Για μένα πρέπει να υπήρχαν να πήγαινε με βάση με τοπικά lockdown. Το πιο σωστό. Αυτό είναι. Νομίζω δεν έχεις πάρει ούτε επιστρεπτέα προκαταβολή. Ούτε όχι, δεν έχω πάρει. Πιστεύω να πάρω τώρα το Γενάρη. Ναι. Έχω 14 άτομα προσωπικό. Ναι. Έχω αρκετό προσωπικό. Τα περισσότερα έχω βγάλει βασικά σχεδόν όλα εκτός από ένα. Δεν το έχω βγάλει σε αναστολή. Είναι σε αναστολή τα παιδιά. Εντάξει. Περιμένω να δω τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Υπομονή κάνω. Το μαγαζί, δόξα τω Θεώ, μου δείξει τα δείγματα ότι θα πάει πολύ καλά. Έχω ένα πολύ ωραίο χώρο. Τώρα περιμένω το πότε. Περίμενα να μας ανοίξουν τα Χριστούγεννα, να σου πω την αλήθεια, Θεοδωρή, αλλά όχι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Και δεν ξέρω αν θα μας ανοίξουν και μέσα Γενάρη. Μακάρι να βγω ψεύτης, να μας ανοίξουν, να πει παιδιά, δουλέψτε. Γιατί όντως δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά που θα δώσουν. Δεν φτάνουν. Μια ανάσα είναι, OK, το 20% που είπαν να δώσουμε τώρα για το ενίκιο, Γενάρη και Φεβρουάριο.
Και πάλι πιστεύω ότι είναι λίγο. Τα υπόλοιπα τρέχουν κανονικά. Δεν σου λέει η ΔΕΗ, ξέρεις κάτι, το ρεύμα μην το πληρώσεις. Εσύ δουλεύεις τώρα ως takeaway. Takeaway, το οποίο δεν έχω τίποτα. Το κρατάει για τους 20 πελάτες. Δεν πρόλαβα να χτίσω την πελατεία μου, τη μόνιμη πελατεία μου. Ναι. Δεν πρόλαβα. Ούτε μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι είμαι ένα μικρό καφέ, ότι θα παραγγείλω να πάρω τον καφέ μου. Δεν τους έρχεται στο μυαλό. Μήπως λέω η ζωή μας είναι και η ζωή μας ένα reality. Εννοείται. Υπάρχει μια κρυφή κάμερα. Υπάρχει μια μικρή κάμερα. Μήπως η ζωή μας είναι και η ζωή μας ένα reality έτσι όπως έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ειλικρινά που ήρθε σήμερα. Νομίζω ότι σπάσαμε ρεκόρ τηλεθέασης με αυτά που μεταφέραμε στους... Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, για την πρόταση. Και στους ακροατές, αλλά και στους όσους μας παρακολουθούν από το Facebook. Αυτό το βίντεο θα μπορούν βέβαια να το παρακολουθήσουν και όποτε θέλουν ο καθένας με τον δικό τρόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία με την επιχείρηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή μου. Να είσαι καλά. Και... ειλικρινά, ξέρεις, αισθάνομαι άσχημα που αυτό που κλείσαν όλα και εκεί που επάνω περίμενες με αγωνία ναι, τι θα συμβεί, να δουλέψεις, δεν δούλεψες. Και... υπομονή, την υγεία μας να έχουμε όλοι μας και πιστεύω όλα τα καταφέρουμε. Και εμείς θα τα λέμε, γείτονες είμαστε εδώ έτσι καλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο εδώ στον